Άρνος, άσκηση 7, πάνω στην αναλυτική γεωμετρία. Να βρεθεί ο όγκος τετραέδρου με κορυφές στα σημεία α, β, γ, δ. Αρχικά, ας σχεδιάσουμε αυτό το τετράδιο και συγκεκριμένα ας βάλουμε τις κορυφές α, β, γ. Ας φέρουμε και την άλλη κορυφή εδώ, τη δέλτα, και το ζητούμενο τετράεδρό μας είναι αυτό εδώ. Πολύ ωραία. Είναι γνωστό ότι ο όγκος αυτού του τετραέδρου είναι το 1 έκτο του μέτρου του μεικτού γινωμένου α, δέλτα, μεικτό γινόμενο είπαμε, άρα επί το α, β, εξωτερικό γινόμενο α, γ. Φυσικά το μέτρο. Πάμε να υπολογίσουμε τα διανύσματα, αρχικά το αβ που ορίζουν τα σημεία αβ. Άρα, διανυσματική ακτίνα του πέρατος, δηλαδή αριθμή 2-1-1, μείον τη διανυσματική ακτίνα της αρχής που είναι στις τεταγμένες 1-1. Με κλασική αντικατάσταση και αφαίρεση, τι παίρνουμε, 1-0-0. Ας πούμε να υπολογίσουμε το αβ. Πάλι με την ίδια λογική πρέπει να αφαιρέσουμε τις τεταγμένες του σημείου γ, τις τεταγμένες του σημείου α που είναι η αριθμή 1-1-1, 1-1-0, 3-1 ο αριθμός 2, 1-1-0. Και φυσικά το α δέλτα με την ίδια λογική, άρα 2-3-1, 1-1-1, άρα 1 από την αφαίρεσή μας, 2-1-2. Πολύ ωραία. Πάμε σε αυτό το σημείο να κάνουμε το εξωτερικό γινόμενο που μας ενδιαφέρει. Πρώτα το αβ επί το αγ. Υπολογίζεται με βάση μια ορίζουσα 3×3 ή jk. Στη δεύτερη γραμμή θα βάλουμε τις τεταγμένες του αβ 1-0-0 και στην τρίτη του αγ 0-2-0. Πάμε να υπολογίσουμε, αν κάνουμε ανάπτυγμος προς την πρώτη γραμμή, μια υποορίζουσα 0-0-2-0. Μία το J. Διώχνουμε τη μεσαία στήλη, την πρώτη γραμμή υποορίζουσα 1-0-0-0. Και K με την ίδια λογική, πρώτη γραμμή τρίτη στήλη, άρα 1-2-0-1-0-0-2. Άρα, J προφανώς επί 0, μείον J επί 0, συν K επί 2. Άρα, το εξωτερικό γινόμενο είναι το διάνυσμα 0-0-2. Έτσι, τι μας έχει μείνει, πάμε να υπολογίσουμε το εσωτερικό γινόμενο τώρα του αβ επί το αβ εξωτερικό αγ, δηλαδή να εκτελέσουμε το μεικτό γινόμενο, αντικαθιστούμε τις εμπλεκόμενες τεταγμένες, 1-2-1 επί 0-0-2, άρα τι θα πάρουμε, μείον 2 είναι εδώ, ωραία, άρα 0 το πρώτο γινόμενο, συν 0, μείον 4. Τελικό στάδιο, ο ζητούμενος όγκος, β του ταφ, είναι το 1 έκτο του μέτρου του μεικτού γινωμένου, άρα τετραγωνική ρίζα του 16, άρα 4 έκτα ή αν θέλετε 2 τρίτα κυβικές μονάδες είναι όγκος του τετραέδρου που ορίζουν τα σημεία α, β, γ και δέλτα.